Συναντηθήκαμε τον κύριο Σπυρόπουλο εδώ, τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ. Θέσαμε τα ζητήματα αυτά που είναι γνωστά, που τα έχουμε βάλει σε όλες τις συσκέψεις και που όλοι συζητάμε και διεκδικούμε. Καταρχήν να πω ότι δήλωσε ότι δεν έχει καμία πληροφόρηση από το Υπουργείο ή από το κεντρικό ΕΛΓΑ, καμία πληροφόρηση για το πότε θα γίνουν η πληρωμή των προκαταβολών, χρονοδιάγραμμα δηλαδή πληρωμής προκαταβολών, του ύψους της τελικής τιμής του προϊόντος, της αποζημίωσης δηλαδή σε κάθε προϊόν, το πότε θα γίνει η εξόφληση. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν έχουν καμία ενημέρωση για το πώς θα δοθούν αυτά τα χρήματα στο σύνολό τους. Και αυτό που μας είπε και είναι και το πιο ανησυχητικό, να το πούμε έτσι, είναι ότι δεν θα υπάρχει εξατομίκευση των ζημιών, θα υπάρχει κατά περιοχή, κατά ζώνες, έτσι θα γίνει και η προκαταβολή, θα γίνει και η αποζημίωση έτσι. Αυτό που είχαμε πει από την αρχή, ότι η ΕΛΓΑ δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει εξατομίκευση του ζημιά, που αυτό σημαίνει σε μια περιοχή που θα τη βαφτίσουν αυτοί ότι έχει, ας πούμε, 60% ζημιά σε ένα χωριό, μπορεί κάποιος να έχει 100% ζημιά, κάποιος μπορεί να έχει 10% ζημιά και όλοι θα πληρωθούν στο 60%. Και αυτό δεν θα αποφευχθούν αδικίες απέναντι στους συναδέλφους, οι οποίοι θα δουν ξαφνικά ότι εκεί που είχαν 100% ζημιά θα πληρώνονται για 60% ή για 50%. Χωρίς να μας έχει καθορίσει το ύψος της τιμής. Που πρέπει να πούμε ότι εμείς ζητάμε να πληρωθούμε στο 100% της πραγματικής αξίας και όχι από τη διαδικασία του ΕΛΓΑ, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει στο 100%. Εκτός και αν πάρθει απόφαση μέσα από τη Βουλή και ψηφιστεί εξαίρεση της Θεσσαλίας για ένα χρόνο, ώστε η ΕΛΓΑ να αποζημιώσει το 100%, που αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει. Δεύτερον, για τα προϊόντα που δεν έχει καθοριστεί μια προκαταβολή, όπως μυδική, όπως δέντρα κτλ., επίσης δεν έχει καθοριστεί ούτε έχει καμία ειδοποίηση. Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, ναι. Για τα πλημμυρισμένα ή για τα χωράφια που δεν θα καλλιεργηθούν φέτος κτλ., ο ΕΛΓΑ καλύπτει την παραγωγή και την καλύπτει και το 23. Όλα αυτά θα περάσουν στην κρατική αρρωγή. Δηλαδή, δέντρα που είναι κάτω από το... ή έχουν χαλάσει. Χωράφια που είναι κάτω από τα νερά, που δεν θα καλλιεργηθούν ούτε του χρόνου. Οτιδήποτε εναπόκειται σε αυτό το κομμάτι θα περάσει στην κρατική αρρωγή και δεν έχει σχέση ούτε η ΚΟΕ, παλιά ψέα, ούτε η ΕΛΓΑ. Οπότε μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία που ούτε ξέρουμε. Είπε επίσης για όσους έχουν δέντρα και είναι πνιγμένα και έχουν χαλάσει, όχι στα χωριά που δεν μπορούν να πούν καθόλου, που έχει φύγει τα νερά, ας πούμε, και φαίνεται ότι έχουν πάθει καταστροφή, να αφήσουν ένα μάρτυρα και να τα αντικαταστήσουν τα υπόλοιπα. Ένα στα 20 δέντρα να αφήσουν μάρτυρα και να αντικαταστήσουν τα υπόλοιπα, αλλά δεν είναι σίγουρο τι λεφτά θα πάρουν κτλ. Τώρα τι άλλο είπαμε, εμείς επιμείναμε σε αυτό το 100%, επιμείναμε στο να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Δεν ξέρει ούτε καν για το ζωικό κεφάλαιο που υποτίθεται 31 Οκτωβρίου, μετά 5 Νοεμβρίου, τώρα σήμερα είμαστε 7 Νοεμβρίου, δεν έχουν ειδοποιήσει ότι θα πληρωθούν μέχρι το επόμενο δεκαήμερο, αλλά ούτε και για τη φοιτητική παραγωγή έχουν ειδοποιήσει να δώσουν προκαταβολή μέχρι τις 20 Νοέμβρη. Και ούτε έχει τελειώσει παντού η εκτίμηση και οι αυτοψίες που κάνουν. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική, με δύο λόγια. Δύο μήνες μετά, για την κοινοτροφία δεν είπε, αυτά που.